Θα δώσουμε 5 λεπτά στους εισηγητές αγορητές με μια μικρή ανοχή. Είναι δευτερολογία. 5 λεπτά αυστηρά σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξεκινώντας την ομιλία μου, θα ήθελα να καλωσορίσω στον πλανήτη Γη τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στην προσπάθειά τους για την πρώτη φορά Νέα Δημοκρατία ή πρώτη φορά ΠΑΣΟΚ ή πρώτη φορά όλοι μαζί διεκδικούν και πάλι την εξουσία. Λες και δεν κυβέρνησα 40 χρόνια. Λες και η μεταπολίτευση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και θέλουν να επανέλθουν για να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κρίση και τη χρεοκοπία της χώρας. Ας ελγίσατε, κύριοι βουλευτές, για χρόνια στο σώμα της κοινωνικής ασφάλισης. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αυτά που εσείς είχατε ψηφίσει και θέλατε να εφαρμόσετε και τα οποία χωρίς την διαπραγμάτευση της δικής μας κυβέρνησης θα έπρεπε να επιτύχετε, είναι πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5% για το 16, το 17 και το 18. Τα δικά μας πρωτογενή πλεονάσματα, να σας θυμίσω, είναι πολύ μικρότερα. Αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα που εσείς θέλατε να πετύχετε είχαν 20 δισεκατομμύρια μέτρα περισσότερα μόνο για το 2015 και το 2016. Επίσης, το 2014, τη χρονιά που είχαμε το success story της κυβέρνησης του κ. Σαμαρά και Βενιζέλου, έπρεπε να πιάσετε πρωτογενές πλεονάσμα 1,5%. Το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 0,2% σύμφωνα με τη Eurostat. Αυτό σημαίνει ότι το 2015 θα εκκινούσε με μέτρα ύψους 2 δις. Επαναλαμβάνουμε τις δεσμεύσεις της πέμπτης αξιολόγησης. 3,7 δις ευρώ. Συμφωνημένα μέτρα, 2 δις απροσδιόριστα μέτρα και τα 2 δις για την κάλυψη του κενού το 2014. Άρα, σημείο εκκίνηση για το 2015, 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι δεσμεύσεις τις οποίες είχατε αναλάβει ήταν ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, μαζικές απολύσεις και lockout, μειώσεις μισθών στο δημόσιο τομέα και νέες απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή είναι η κατάσταση που έπρεπε η κυβέρνηση δική μας να αντιστρέψει. Και τα κατάφερε με πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν ξεκινήσαμε δηλαδή από το σημείο μηδέν, αλλά έπρεπε να αντιστρέψουμε και να ανατρέψουμε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Πετύχαμε λοιπόν μέσω της διαπραγμάτευσης και δεν με βάση την εντολή που πήραμε στις εκλογές του Σεπτέμβρη. Να σας θυμίσω ότι το Σεπτέμβρη γίνανε εκλογές. Συγκεκριμένες πήραμε εντολή να εφαρμόσουμε μια συμφωνία τηρώντας. Καμιά μείωση της κυρίας σύνταξης, προστασία της πρώτης κατοικίας και δημόσιος χαρακτήρας του ΑΔΜΕ. Λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχω στη διάθεσή μου, θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να αναφερθώ στα κυρίαρχα άρθρα του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα. Το νομοσχέδιο καθιερώνει ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο του οποίου χορηγούνται όλες οι κοινωνικές παροχές της πολιτείας. Θεσπίζεται η Εθνική Σύνταξη, έχει εγγυητική και αναδιανεμητική λειτουργία, εξασφαλίζει καθολική προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ρυθμίζονται τα ζητήματα παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης, απασχόλησης των ήδη συνταξιούχων και τροποποιούνται ή συμπληρώνονται διατάξεις του κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων. Ρυθμίζονται ζητήματα ανασφάλισης του ιδιωτικού τομέα. Εισάγονται διατάξεις που ρυθμίζουν τις εισφορές μισθωτών και εργοδοτών και αυταποσχολουμένων επιστημόνων αντίστοιχα. Προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις για νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενες επιστήμονες. Ρυθμίζεται με ευνοϊκό τρόπο το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών στο ΟΓΑ. Να σας θυμίσω εδώ, είναι το επίμαχο άρθρο για τους κατοίκους, για τα χωριά με κατοίκους κάτω των 2.000 ευρώ. Άρθρο 40, παράγραφοι 1 και 3. Επιχειρείται η καταπολέμηση της ανασφάλισης εργασίας. Για 4 χρόνια εισάγεται μεταβατική ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους αυταπασχολούμενες επιστήμονες που προέρχονται από το ΕΤΑ. Με την προτινόμενη διάταξη αναπροσαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, που συζητάμε 2 μέρες στη Βουλή,
Είναι δεδομένο πως είναι ένα ταξικό νομοσχέδιο και υπερασπίζεται τους μέχρι τώρα απροστάτευτους. Τα βάζει με μια ελίτ η οποία έως σήμερα βρισκόταν στο απειρόβλητο. Είναι η πολιτική σύμμαχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και κάνουν πορείες οι μεγαλοδικηγόροι. Γι' αυτό και κάνουν πορείες οι μεγαλογιατροί. Γι' αυτό και κοκκινίζουν και σκούζουν οι προηγούμενοι υπουργοί. Δυστυχώς, ο ελληνικός λαός δεν σας έδωσε το δικαίωμα να καθίσετε αναπαυτικά για μια ακόμα φορά σε υπουργικούς τόκους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο δρόμος που εμείς διαλέξαμε να διαβούμε είναι ένας δύσκολος δρόμος, με ανηφοριές. Όμως αποφασίσαμε να τον περπατήσουμε, υπερασπιζόμενοι τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Γιατί από εκεί προερχόμαστε. Δεν ανήκουμε στη δική σας πολιτική ελίτ. Δεν θα σας κάνουμε την χάρη όμως να έρθετε πάλι στην εξουσία. Γιατί υπήρξατε εκεί και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει...